Είμαστε λοιπόν, μαζί μας είναι η Ευρυδίκη. Καλώς όρισες, Ευρυδίκη, από τον Άγιο Δομήνικο, Ευρύκα. Καλημέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Γιατί σε βλέπω λίγο χαμηλών τόνων. Εντάξει, πρωί είναι. Σε συνηθίσαμε εκεί με εντάσεις, με έντονο λόγο. Φέι μου, εκεί είναι ένα reality που έχει μια κρουστοξική ατμόσφαιρα. Είναι λογικό. Επέστρεψα στην κανονική μου ζωή. Στην κανονική μου ζωή δεν έχω τοξικές συμπεριφορές και τοξικούς ανθρώπους γύρω μου να με περιτριγυρίζουν. Επιλέγω τους ανθρώπους μου. Εκεί δυστυχώς ξέρεις που πηγαίνεις. Είναι όλοι διαφορετικοί. Τα λεφτά είναι πολλά. Υπάρχει τρελός ανταγωνισμός. Ανθρωποφαγία θα έλεγα. Οπότε. Λογικό είναι να βγαίνω μπροστά και να έχω εντάσεις. Εγώ είμαι ήρεμη, μέχρι να μου γυρίσει και να... Δεν μπορώ, είμαι πολύ... Δεν τα κρατάς μέσα σου. Δεν μπορώ, όχι. Και δεν είναι μόνο ότι αν γίνεται κάτι για εμένα επί προσωπικού. Γενικά βγαίνω μπροστά, αν δω το άδικο, βγαίνω και παίρνω μέρος. Γι' αυτό και μου στήχησε και έφυγα. Αν στήχησε, δεν μιλούσα, βεβαίως. Αν δεν μιλούσα... Θα παρέμενε. Τι πλήρωσες δηλαδή, ναι, πλήρωσα, το ότι υποστήριξες την ελευθερία. Θεωρώ ναι, γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε γιατί υποστήριξα την ελευθερία τόσο χωρίς να την ξέρω. Άρα στηρίζει ο κόσμος, θεωρείς τον Μάριο με αυτή τη συμπεριφορά. Δεν ξέρω αν ο κόσμος υποστηρίζει τον Μάριο, δεν νομίζω με αυτή τη συμπεριφορά. Δεν νομίζω ότι γι' αυτό μου στέλνουν αυτά τα μηνύματα, αλλά θεωρώ ότι η ελευθερία έχει κάνει έτσι αρκετά φάουλ, που τις τα έχω πει και της ίδιας. Ξεκινώντας το μεγαλύτερο φάουλ, ότι πήγε στο παιχνίδι και είπε στο Στάθη ότι έχει χαιρετίσματα, που ήταν κάτι που δεν ήταν αλήθεια. Και της λέω: Γιατί το είπες? Και μου λέει: Ναι, το είπα για καλό. Της λέω: Εντάξει, εσύ το έκανες για την καλή σου την καρδιά, για να κάνεις τον άνθρωπο να νιώσει καλά. Αλλά ο σκοπός πάντα δεν αγιάζει τα μέσα. Και όταν ξεκινάς με ένα ψέμα, μετά οι άνθρωποι αυτοί που δεν σε ξέρουν, όπως και εγώ δεν σε ξέρω, γιατί γνώρισα πριν μπούμε στο αεροπλάνο μια μέρα για τσάι, για μια ώρα. Πώς θα σε εμπιστευτούν και τα λοιπά. Οπότε μετά πήγε και το πήρε και πίσω. Όλο λάθος. Δεν ήσουν υπέρ που το πήρε πίσω. Όχι, βέβαια. Την έβαζε ο Μάριος να πάει να. Συγγνώμη που διακόπτω την κουβέντα. Στήριξε την ελευθερία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι στήριξε την αλήθεια. Σε ακούσαμε λοιπόν να λες όταν ο Νίκος Μπάρντς είπε ότι ερωτοτροπούν στη ζούγκλα. Εσύ ήσουν από τις πρώτες που είπες ότι αυτό δεν έχει καταγραφεί, δεν το έχουμε δει, δεν. Είμαστε βέβαιοι ότι αμέσως μετά τον καυγά δεν ήρθαν έστω και για λίγο κοντά. Εγώ τους είδα για λίγο κοντά να μιλούν στην παραλία, εκεί που είναι τέλος πάντων η κάμερα, το VTR, να είναι λίγο πιο μπροστά εκεί που δεν έχει κάμερα και να μιλούν. Δεν είδα ποτέ να κάνουν κάτι άλλο. Δεν φιλήθηκαν ποτέ. Δεν το είδα εγώ δεν με τα μάτια μου. Και δεν το είδαν και τα άλλα παιδιά που ερωτήθηκαν. Ούτε ίδιος εκμυστηρεύτηκε με τη σχέση που είχατε κάτι. Δεν μου εκμυστηρεύτηκε κάτι, όχι, σχετικό με αυτό. Γιατί μου είπε ότι δεν μιλούσα. Το λέμε εμείς από ναι. Το ρεπορτάζ του ναι. Νίκου. Το ακούσαμε από άλλους παίκτες ναι. Να λένε και με ρήματα τώρα που δεν θέλω να παράγω. Ναι. Ότι υπήρχε σχέση ερωτική. Ναι, παίκτες που είναι μέσα στο παιχνίδι ναι. Τώρα. Ναι. Θεή μου όμως ο καθένας εκεί έχει μια στρατηγική και παίζει κάποια χαρτιά. Το είδαμε ξεκάθαρα και με την κατάσταση του Στάθη. Αυτά που είπε ο Μάριος να πάει στην ελευθερία σαν εκτελεστικό όργανο και να πει. Θέλω να πω ότι μην πιστεύουμε και το τι λένε οι παίκτες. Εγώ δεν τους πιστεύω ποτέ τους παίκτες. Αν δεν δω κάτι με τα μάτια μου και δεν το ακούσω με τα δικά μου αυτιά, είναι τόσο... Καταρχήν, δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι φέτος με το παιχνίδι πέρσι. Και κάθε χρονιά που το έχουν ζήσει τα παιδιά, γιατί είναι μοναδική εμπειρία για κάθε έναν που το έχει ζήσει την προηγούμενη φορά και τώρα είναι επαναλαμβανόμενη ιστορία. Και όλοι για τα 5.000 ευρώ τη βδομάδα, όπως το λέω, τρώνε ο ένας τον άλλον και σκάβουν ο ένας το λάκκο του αλλού. Η ελευθερία θεωρείς ότι μπήκε για τα χρήματα δηλαδή? Ναι. Για τα χρήματα? Ναι. Δεν μπήκε επειδή είναι ερωτευμένη? Όχι. Είναι ερωτευμένη? Λοιπόν, εγώ την γνώρισα στην διαδικασία που γινόταν που ήταν μέσα ο Μάριος και γινόταν όλο αυτό το μαναφούκι έξω και ήταν πολύ στενοχωρεμένη. Ναι. Και ήταν απογοητευμένη γιατί μου λέει: Τον ξέρω 5 χρόνια, είμαστε μαζί κάποιους μήνες κτλ. Και όντως ισχύει αυτό, γιατί μου έδειξε και φωτογραφίες η κοπέλα. Μου λέει: Δεν ήθελα να πάω. Θα πάω γιατί έχω ένα σκοπό. Δεν θέλω να αναφερθώ. Και της λέω: Okay, και αυτά είναι σωστό να πας, ξανασκέψου το. Δηλαδή, της το λέγαμε. Αφού αποφάσισε λοιπόν να πάει, θεωρώ ότι δεν πήγε
για αυτό το λόγο ότι είναι ερωτευμένη με τον Μάριο, να τα ξαναβρει με τον Μάριο, να του ζητήσει εξηγήσει και το λόγο. Πιστεύω ότι πήγε καθαρά για τα χρήματα. Όπως να, να κάνω μια ερώτηση. Εάν γυρνούσες τώρα πίσω στο παιχνίδι, με αυτά που έχεις ακούσει, έχεις δει, έχεις διαβάσει όταν ήρθες, θα κρατούσες την ίδια στάση τα πράγματα? Θα κρατούσα. Εγώ, που σε ξέρω λίγο και από το My Style Rocks φυσικά, πιστεύω ότι όχι. Λοιπόν, θα κρατούσα. Βλέπω να έχεις μετανιώσει στο βλέμμα σου κάποια πράγματα. Θα κρατούσα την ίδια στάση όσο αφορά το ότι θα έμπαινα μπροστά πάλι όταν έβλεπα αδικίες. Να λέω παιδιά, δηλαδή ακούστηκε η λέξη κλέφτρα. Και ήμουν η πρώτη που τους έπιασα την ώρα που γυρίζαμε στην καλύβα, που τα παιδιά εκεί είναι πιο απελευθερωμένα να μιλήσουν όταν δεν υπάρχουν κάμερες. Και τους λέω, παιδιά, δεν είναι δυνατόν να ακούγεται μια τόσο ισχυρή κουβέντα για έναν συνάνθρωπό μας, έναν άνθρωπο που είμαστε εδώ και συμβιώνουμε, και να μην παίρνει κανένα θέση. Ναι. Σε ανθρώπινο επίπεδο. Από την άλλη, όμως, είπες για τον Μαρτίκα ότι είναι ότι χειρότερο έχεις γνωρίσει. Και αυτό δεν ήταν πολύ σκληρό? Ναι, να τελειώσω με την ερώτηση της κυρίας Έλενας και θα έρθω και στη δική σου. Αν με ρωτάς όμως, επειδή είμαι πολύ καλοπροαίρετη σαν άνθρωπος και δεν γνωρίζω την ελευθερία, δηλαδή με πήρε η κολλητή μου χθες και μου λέει, ρε Βρυδίκη, να σου πω κάτι. Όχι. Η κολλητή μου που έχω από το δημοτικό. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ταυτίζεσαι τόσο πολύ και τόσο πολύ την υπερασπίζεσαι? Υπήρχε περίπτωση, δηλαδή, αν είχε κρυφακούσει το κιού, να σου το έλεγε? Λέω, ναι, γιατί να μου το έλεγε? Μου λέει, ξεχνάς ότι είσαι σε ένα παιχνίδι. Ακριβώς. Που μπορεί να χρησιμοποιεί μια στρατηγική. Γιατί να σου το πει? Μην ταυτίζεσαι τόσο. Δηλαδή, σε βλέπω ότι βάζεις το χέρι σου στη φωτιά για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά? Μόνο αυτό θα άλλαζα. Δηλαδή, δεν θα ήμουνα απόλυτα. Κάθετη και απόλυτη. Αυτό. Mm. Αυτό θα το άλλαζα. Όχι για να παραμείνω παραπάνω εγώ. Γιατί στην τελική ο κόσμος βλέπει και πολλά περισσότερα και μπορεί να έχουν δίκιο. Μάριο, δεν ξέρω τι να πω. Ποια είναι η γνώμη σου για το Μάριο? Εμείς το τελευταίο, ας πούμε, που είδαμε είναι ότι λιποθύμησε η ελευθερία και δεν πήγε καν να τη βοηθήσει. Αυτό σχολιάστηκε. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτές οι συμπεριφορές. Σε ανθρώπινο επίπεδο πάλι ξαναμιλάω. Ένας άνθρωπος που πέφτει κάτω και δεν τρέχει κανείς από την ομάδα σου και τρέχουν από την αντίθετη, από την αντίπαλη ομάδα και τρέχω μόνο εγώ και βλέπω τον Μάριο που την ξέρει υποτίθεται και 5 χρόνια και δεν πάει να δει αν ζει, αν χτύπησε, τι έγινε. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Πάντως, και αυτό για... με αφορμή αυτό, συγγνώμη, παρακαλώ. Όχι, για να συμπληρωθεί και η απάντησή σου σε αυτό, αλλά και με την ερώτηση του Νίκου για το Μαρτίκα και με την τοξικότητα, να κάνω μια συνολική τοποθέτηση, ερώτηση μάλλον. Είπες ότι δεν σε αρέσει η τοξικότητα. Παρ' όλα αυτά, πολύ τοξικά επίθετα χρησιμοποίησες για το Μαρτίκα ή τώρα για το Μάριο, και στο Twitter σε χαρακτήρισαν και εσένα τοξική, γιατί ήσουν εσύ που αποκάλυψες το όνομα της τρίτης παίκτριας που εμείς το ακούσαμε με μπιπ, που ο Μάριος είχε μια ζήτηση με την ελευθερία. Θέλεις να τοποθετηθείς γενικά σε αυτό? Καταρχήν, όταν εκτίθεσαι, θα λάβεις και hate και love. Δεν γίνεται να λαμβάνεις μόνο love, έτσι. Δηλαδή, και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω. Δηλαδή, πηγαίνοντας σε ένα reality, ξέρεις μετά τι θα αντιμετωπίσεις. Γιατί είναι κανονικό reality, δεν είναι show μόδας. Εκτίθεσαι και δείχνεις όλο το χαρακτήρα σου. Δεν κατηγορώ τον κόσμο αν με χαρακτήρισε τοξική. Ίσως η συμπεριφορά μου... Γιατί εξέθεσες μου... μια παίκτρια η οποία δεν συμμετέχει στο reality. Θα σου απαντήσω. Ίσως η συμπεριφορά μου κάποιες στιγμές να ήταν τοξική. Βρισκόμουν συνεχώς σε άμυνα. Γιατί από την πρώτη στιγμή δεχόμασταν επίθεση που μπήκαμε εκεί οι τρεις νέες παίκτριες αμπροστικές. Δεν μας αποδέχτηκαν. Όσο αφορά αυτό που λες τώρα, η κατάσταση έγινε ως εξής. Ήμουν μπροστά στην καλύβα και ήταν ο Μάριος ξαπλωμένος. Έρχεται λοιπόν η ελευθερία και του λέει: έχεις κάνει αυτό με εκείνη, μπλα 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 μπλα. Λέει εκείνος: ναι, έχω κάνει. Λέει: οκ. Okay. Μετά από 2 λεπτά έρχεται η ρεπόρτερ και μου λέει: Ευρυδίκη Κιού. Άρα ο Μάριος είπε το όνομα της κοπέλας στην ελευθερία. Η ελευθερία το είπε. Η ελευθερία. Ναι, ο Μάριος συμφώνησε και εσύ το άκουσες. Έλεγε ονόματα και ο Μάριος λέει: ναι. Και εσύ το άκουσες. Θα σου πω ότι έχω κάνει στην προσωπική μου ζωή από τα 14. Εγώ ήμουν δίπλα. Οπότε σε αυτό το reality, όταν είσαι δίπλα, παρουσία, γιατί ήμασταν οι τρεις μας, σου λέει η ρεπόρτερ: έλα μέσα Κιού. Κιού είναι η προσωπική συνέντευξη. Πας λοιπόν και όταν πας στο Κιού, εκεί που μας βλέπετε που είναι πίσω ο δάσος, δεν κάθεσαι να λες μόνος ό,τι θες. Σε ρωτάνε και μιλάς. Καλά, και εσύ απαντάς αυτό που θέλεις, ναι, όμως. Και ναι, αυτό που ναι, μπορεί ναι, να σου λέει κάποιος, πες αυτό. Όχι, όχι, όχι. Εννοείται αυτό. Κανένας. Ναι, ναι. Είσαι υπεύθυνος για αυτά που λες. Ναι, καρδιά. Και για αυτά που κάνεις. Και μου λένε λοιπόν ότι πες μας τι έγινε με την ελευθερία και με τον Μάριο. Και λέω, παιδιά, δεν μπορώ να αναφέρω το όνομα μιας κυρίας, μιας κοπέλας που δεν είναι εδώ πέρα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ. Και μου λένε, μα αναφέρθηκε από το VTR, είναι καταγεγραμμένο, θα παιχτεί και στην τελική μπορεί λέει, να μπει ή μπιπ ή να μην παιχτεί καθόλου. Και τελικά παίχτηκε με μπιπ το όνομα. Από σένα. Από μένα. Μάλιστα. Και δεν παίχτηκε καθόλου η στιγμή τη συζήτησή τους.
Σαν δηλαδή να προστατεύουν το Μάριο με κάποιο τρόπο. Και εγώ. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να τα λέω όλα, γιατί τα έχω πει όλα αυτά που λες μέχρι τώρα. Με τη Βρυσίδα μίλησε σχετικά. Όχι, όχι. Εγώ πήρα το τηλέφωνό μου το Σάββατο πριν πετάξω. Ενημερώθηκα για όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα μέσω του ίντερνετ. Πήρα τον μπαμπά μου να του πω ότι έρχομαι για να ηρεμήσει, γιατί δεν είχε νέα μου όλο αυτόν τον καιρό. Και κατευθείαν βλέπω τα μηνύματα της Βρυσίδας που μου είχε στείλει. Ένα κατεβατό την Τετάρτη, ότι θέλει όταν βρεθούμε να, όταν έρθω να μιλήσουμε. Και την Παρασκευή μου έγραφε: δεν θέλω ούτε την καλημέρα σου και μπλα 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 διάφορα άλλα. Την πήρα λοιπόν τηλέφωνο κατευθείαν. Και WhatsApp και κανονικά. Δεν το σήκωσε. Τη έστειλα μήνυμα, δεν έχει παραδοθεί ποτέ. Πραγματικά έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί και στην συνέντευξη που έδωσα εδώ σε εσάς, τη μαγνητοσκοπημένη, επειδή είπα πάρα πολλά πράγματα, 2 ώρες μιλούσα, έπρεπε και εσείς να κόψετε και να μην παίχνουν ρόλα. Είπα ότι στενοχωριέμαι, το είπα και εκείνη τη μέρα, ότι γιατί η Βρυσίδα όταν έφυγα για το παιχνίδι μου είπε, φρόντισε να μην έρχεσαι σε εντάξει με τον Σπύρο, γιατί ξέρει ότι δεν ταιριάζουμε, είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι. Και θέλω όταν γυρίσεις να έχω και σύντροφο, να έχω και φίλη. Της είπα, Βρυσίδα μου, άκου. Ξέρεις ότι είμαι ένας άνθρωπος που δεν μασάω τα λόγια μου. Ξέρεις ότι αν δω το οτιδήποτε ή μου μιλήσει το οτιδήποτε, γιατί έχω περάσει και από συζητήσεις των παιδιών μαζί με τον Σπύρο που δεν ήταν η κάμερα και έλεγε διάφορα για μένα. Δηλαδή. Διάφορα ότι, για παράδειγμα, ότι αν φύγει η Ελευθερία από την πρώτη εβδομάδα με την Ευρυδίκη, θα λυτρωθούμε εδώ πέρα και θα κάνουμε και θα ράνουμε και ηθικά και να λέει κτλ. Εγώ ήθελα η Βρυσίδα να με ακούσει, να έχουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, όπως οφείλουμε να κάνουμε σαν μεγάλες γυναίκες, γιατί έχουμε περάσει και όμορφα και άσχημα. Έχουμε πεινάσει μαζί, έχουμε κλάψει μαζί, έχουμε χαρεί, έχουμε τσακωθεί μαζί. Ανθρώπινα είναι όλα στη ζωή. Θα ήθελα να με ακούσει, να μου δώσει την ευκαιρία να έχουμε μια συζήτηση, γιατί μας αξίζει αυτό. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσει αν θέλει να κάνει παρέα μαζί μου ή όχι, να με ακούσει, οφείλει. Δηλαδή και στο δικαστήριο αυτό λέω να πας, να έχεις διαπράξει το μεγαλύτερο έγκλημα. Ο δικαστής θα πάει και θα σε ακούσει και μετά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη αν είσαι ένοχος ή αθώος. Εμένα δεν μου δόθηκε καν αυτή η ευκαιρία. Ορίστε. Ή αν είσαι ψευδομάρτυρας. Συμβαίνουν και αυτά στα δικαστήρια. Ναι. Α, ναι, και αυτό βέβαια. Θέλω να μας πεις και για τον Ασημακόπουλο που κάποια στιγμή ακούσαμε ότι κάνει φοβερά και τρομερά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά πρώτα να δούμε λίγο το χαταβάκι, Νίκο μου. Βεβαίως, γιατί χθες μπορεί να έχασε η ομάδα της Ευρυδίκης χθες στο έπαθλο επικοινωνίας. Παρ' όλα αυτά ήταν ο μόνος που μας έδειξαν που ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος και ήταν πολύ συγκινητικό γιατί απευθύνθηκε στα παιδιά του που δεν θα έχει την ευκαιρία χθες να τα ακούσει. Ας δούμε λοιπόν τι είπε ο Στέλιος Χανταμπάκης. Μανολάκι μου και Μαλενίτσα μου, δεν καταφέραμε σήμερα να κερδίσουμε. Ο παπάς δεν ήταν πολύ εύστοχος να βοηθήσει την ομάδα του, να καταφέρει να σας ακούσει. Όμως θέλω να σας πω πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται και ίσως τις επόμενες μέρες θα έχετε ακόμα πιο πολλά πράγματα για να μου πείτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στο Survivor. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πείνα, δεν έχει να κάνει με τα αγωνίσματα. Για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο το να είμαι μακριά από την οικογένειά μου, από τα παιδιά μου. Όπως είπα και στην αρχή του παιχνιδιού, όλα έχουν το σκοπό τους. Είμαι εδώ για τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο λοιπόν να φτάνουμε τόσο κοντά και να μην καταφέρνουμε να κερδίσουμε. Όμως αυτό σκέφτονται όλα τα παιδιά που είναι εδώ πέρα και δίνουν το δικό τους αγώνα. Ήρεμος ο Χανταμπάκης, ένας άλλος Στέλιος Χανταμπάκης στο παιχνίδι αυτό, Ευρυδίκη. Στην κάμερα. Δεν είναι έτσι πίσω στην πραγματικότητα. Όλοι μιλάνε. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Κάναμε και παρέα. Μιλάγαμε για την έκτη ζωή. Τον εκτιμώ ιδιαιτέρως. Λατρεύει την οικογένειά του. Αλλά τι δεν φαίνεται. Έχει φοβηθεί από το προηγούμενο reality που ήταν. Και πλέον είναι πολύ μαζεμένος. Δηλαδή φοβάται να πει το οτιδήποτε. Φοβάται. Είναι σε μια θέση συνέχεια αμυνάς και φοβάται. Επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί αυτό που λες. Πώς είναι όταν δεν υπάρχουν οι κάμερες, ας πούμε. Για παράδειγμα, όταν δεν υπάρχουν κάμερες, μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα σκηνικό που έχει γίνει και σε ένα γεγονός. Όταν υπάρχουν οι κάμερες, έχει μια πιο αντικειμενική, πιο αποστασιοποιημένη στάση. Στήριξε την ελευθερία λέγοντας ψεύτη τον Μπάρτζη, όπως και εσύ. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είπε ψέμα τον Νίκος Μπάρτζης σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Για το μην αναφέρω τη λέξη αυτή πρωινιάτικα. Γιατί ό,τι έρωτο τροπούν στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, πρώτον,
Είναι ψεύτης ο Νίκος Μπάρτζης. Ποιος καθιστά. Δεν θα χαρακτηρίσω το ψεύτη κάποιον. Είπα αλήθεια ή όχι. Εμένα δεν μου αρέσει ένας άνθρωπος όταν βλέπω ότι πηγαίνουμε στην καλύβα μας και επειδή έχει ψηφιστεί η Ελένη Χαμπέρη και επειδή ήθελα να τα μαγειρέψουν με η μία κλίκα με την άλλη, δεν ψηφίζεται και λέει ένα σωρό βομολογίες μες στη ζούγκλα. Ποιος? Ο Νίκος Μπάρτζης. Ναι. Και μετά λέει ότι δεν τα είπα και ορκίζεται. Εμένα αυτό δεν μου κάνει. Δεν θα κρίνω αν είναι ψεύτης, αν είναι καλός άνθρωπος ή κακός, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά εμένα αυτό σαν ευρυδίκη δεν μου κάνει ένας άνθρωπος που έχω ζήσει κάτι να λέει και μετά να λέει ορκίζομαι, δεν το είπα. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ποιος καθιστά υπεύθυνο την Ευρυδίκη, τη Μαρία, τον Νίκο, τον Κώστα, τον Νίκο, τον Μπάρτζη να είναι ο φύλακας της καλύβας, αν θα έρθει πιο κοντά σε φιλικό επίπεδο ή σε ερωτικό επίπεδο, η Ευρυδίκη με τον Χίτση ή ο Μέγα. Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Άλλο αυτό και άλλο αν είπε αλήθεια ή όχι όμως. Εγώ δεν το είδα ποτέ. Το είπα και πριν. Αλλά στο και να είχε στο γίνει. Στο παιχνίδι είπες ότι λέει ψέματα. Τώρα λες ότι δεν το είδα. Αυτά είναι δεν δύο τελείως διαφορετικά. Δεν το είδα και δεν το είδαν και τα άλλα παιδιά. Αυτό είναι άλλο από το λες ψέματα. Αν κάποιος το είδε, ας έβγαινε να το πει. Γιατί είπες ότι ήταν όλη την ώρα μαζί μου, Ελευθερία, αυτό δεν έχει συμβεί. Λοιπόν, από το δεν το είδα είναι ναι. Τελείως άλλο πράγμα. Εμείς όταν πήγαμε στην καλύβα, δεν μας ήθελε κανείς. Σαν τρεις νέες προσθήκες δεν ήταν. Σας αποκάλυψαν και αργές παίκτες. Και παλτό και φέρτε μας, έλεγε ο Μπάρτης. Αυτά τα είδαμε. Του χρόνου λέει μια άλλη παίκτρια, μην αναφέρω, τέλος πάντων. Εγώ ήμουν μόνη μου λοιπόν στην καλύβα και από πίσω ήταν ο Χανταμπάκης που μιλάγαμε για την έξω ζωή που καθόταν εκεί ο άνθρωπος. Γιατί φοβόταν, σας λέω, μην παρεξηγηθεί να πάει με τους ζημέν ή με τους δεν, μην του πούνε πάλι. Οπότε η Ελευθερία ερχόταν και μου λέγε τα προσωπικά της, έκλαιγε, στεναχωριόταν. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εγώ. Συγγνώμη που πετάγομαι, με έχετε μπερδέψει λίγο. Η Ελευθερία, όταν φτάσατε μαζί με εσένα βέβαια, έκανε μία ομάδα άνω κάτω λόγω του Μάριου και της αντίδρασής της. Σωστά, μπροστά δεν ήσουν. Τον είπε. Ντροπή της Κύπρου. Ισχύει. Και όπως καταλαβαίνεις, την έκανε την ομάδα άνω κάτω. Mm. Και πήρε ο Μαρτίκας. Ναι, μετέφερε θέση... τεράστια ένταση. Ναι. Τεράστια ένταση. Mm. Οι κόκκινοι δεν είχαν τέτοια ένταση μέχρι να πάει η Ελευθερία. Μαζί με εσένα. Έτσι. Όμως και πριν ο Μπάρτζης είναι εκεί, συγγνώμη λίγο, και παλεύει με την κόκκινη ομάδα και είναι και πολύ ωραίο παίκτη. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Σαν παίκτη μιλάω. Survivor. Άσε τη συμπεριφορά του. Εμένα δεν μου. Λογικό δεν είναι κάπου να τα χάσουν όλοι. Όταν η Ελευθερία πήγε, την είπε στο Μάριο έτσι και μετά τα ξαναβρίσκουν. Ναι. Δεν υπάρχει ένα γκάπ, ένα μεγάλο κενό μεταξύ αυτών των συμπεριφορών. Ναι, ισχύει έτσι όπως το θέτετε τώρα. Άρα εκεί, δυόμισι μήνες διαχρονίστηκε, που παλεύουν, που κάνουν. Δεν θα πούνε και πέντε πράγματα παραπάνω. Αλλά διαχρονίστηκε δεν είναι, γιατί οι κόκκινοι κέρδιζαν μέχρι να πάμε όλα τα άλλα. Και τρώγανε και πιάνανε και 50 κιλά σε λάθο. Πραγματικέ συμπεριφορέ. Και να σα πω και κάτι. Όταν ένα άνθρωπο πεινάει και είναι σε τέτοιε καταστάσει κακοχία, για μένα κατά με δείχνει το πραγματικό του εαυτό. Έκανε. Τι τόσο τραγικό που δεν είδαμε, έκανε που μια μέρα τον κατηγόρησες. Λοιπόν, δεν έκανε τραγικά πράγματα, αλλά. Του επιτέθηκε. Ναι, του επιτέθηκα. Γιατί, ας πούμε, έπεφτε μια κορίνα κάτω και έλεγε. Όταν κερδίζει κάποιος, πετάει, ας πούμε, μια μπάλα κάτω πάνω ή ένα τσουβάλι. Αχ, με χτύπησες. Αχ, το ένα, αχ, το άλλο. Δηλαδή να δημιουργήσει εντυπώσεις πάντα κατά της κόκκινης ομάδας. Είναι μια τακτική που συνηθίζεται. Αυτά δεν τα έχουμε δει, έτσι. Και κρατάμε αυτό που έχεις πει, ότι όποιον θέλουμε πιστεύουμε. Ναι, εννοείται. Είναι ο λόγος μας εναντίον των ακριβώς. Υπολείπων. Μόνο για ό,τι έχουμε δει μπορούμε να συμφωνήσουμε εννοείται μαζί αυτό. Σου. Ωραία. Μα γι' αυτό λέω, το χρόνο να γίνει survivor, να δείχνει αυτό που γίνονται πίσω από τις κάμερες και όχι αυτό που γίνονται μπροστά στις κάμερες. Θα έχει πολύ τεράστιο. Άρα δεν έγινε κάτι ένα συμβάν που δεν το είδαμε καθόλου. Μια επαναλαμβανόμενη γινόντουσαν, ναι, κάποια ειρωνία, κάποια αυτά. Σε κούρασε. Ναι, και του είπα ότι δεν. Δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου, για την εικόνα σου. Αυτό δεν το έχει ανάγκη. Όταν ήρθε η Νικόλη, του είπε. Ναι. Όταν το είπα προσωπικά, επί προσωπικό, αυτό μετά. Γιατί τον είδα ότι στεναχωρέθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν και η Νικόλ του είπε ότι δεν σε αναγνωρίζω, μετά είδαμε ότι άλλαξε και μετά τον είδα τυχαία μια μέρα στο αγώνισμα και μου είπε, ξέρεις κάτι, έλα να σε πάρω μια αγκαλιά και θέλω, λέω, όταν βγούμε έξω να κάνουμε και παρέα. Το εκτίμησα πάρα πολύ, γιατί οι αλήθειες πολλές φορές πονάνε, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι να ακούσουν την αλήθεια. Η αλήθεια όμως ανοίγει μονοπάτια. Βάλει μια ανατελεία. Πάρε εδώ και το κορίτσι σου. Το παιδί. Τη σταλίτσα.